Σχεδόν 2,5 χρόνια χρειάστηκαν από αυτές τις εικόνες με τον ξυλοδαρμό του νεαρού Αλέξανδρου στη Νέα Σμύρνη για να αποφανθεί η δικαιοσύνη πως 2 αστυνομικοί διέπρεξαν το αδίκημα των βασανιστήριων και τη συνέργεια σε αυτά. Το Πλημελιωδικείο Αθηνών υιοθέτησε ομόφωνα την εισαγγελική πρόταση, αθωώνοντας ωστόσο τον 3ο εκ των αστυνομικών που βρέθηκε στο εδόλιο. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον αστυνομικό που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο να χτυπά τον τότε φοιτητή. Στον 2ο αστυνομικό που καταδικάστηκε για συνέργεια επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή. Και στους 2 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Ικανοποιημένος από την απόφαση, δήλωσε μιλώντας στο Attica TV ο Αλέξανδρος που δέχτηκε την αστυνομική βία. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Θα ήλπιζα ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί ένα περιορισμό της αστυνομικής αυθαιρεσίας, ωστόσο οι δικαστικές εξελίξεις των υπόλοιπων περιπτώσεων αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως είναι ο βασανισμός του Βασίλειου Μάγκου και η δολοφονία των Κώστα Φραγκούλη και Νίκου Σαμπάνη, δεν προμηνύουν κάποια σημαντική αλλαγή αυτή στην ατιμωρησία που απολάμβαναν οι αστυνομικοί που έκαναν τις αυθαιρεσίες. Για απόφαση ρήγμα στην αστυνομική ατιμωρησία, έκανε λόγο η δικηγόρος του θύματος. Η σημερινή ομόφωνη καταδικαστική απόφαση ήταν μια σαφής πρώτη δικαίωση για τον εντολέα μου και ήταν και ίσως ένα πρώτο ρήγμα στη γενική ατιμωρησία της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας που έχει φέρει πολλές φορές στη χώρα μας υπόλογη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά την απολογία τους, και οι 3 αστυνομικοί και οι συνηγοροί τους ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ηπιότερα μέσα και περιέγραψαν τον τότε 29χρονο φοιτητή που εδάρει ως άκρος επικίνδυνο. Τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών τους και των μαρτύρων πολιτών, ο βασικός κατηγορούμενος τις χρέωσε στις πολιτικές πεποιθήσεις των μαρτύρων, λέγοντας ότι είχε προηγηθεί συγκέντρωση νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας όμως τη συνέλευση κατοίκων της περιοχής. Την δίκη παρακολούθησαν και παρατηρήτριες από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.